Στην ίσπραξη εκατομμυρίων ευρώ από οφειλέ δημοτών, ακόμη και 20 χρόνια πίσω, προχωρά ο Δήμο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Αγριμανάκη, οι ανίσπρακτε οφειλέ ανέρχονται στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε να προτρέψουμε τους συνδημότες μας να ενδιαφερθούν αν πραγματικά οφείλουν στο Δήμο οφιλές παρελθόντων ετών, να μπουν είτε στην ιστοσελίδα irakio.gr στο κομμάτι του e και με τους αριθμούς του tax.net να δουν πραγματικά την καρτέλα τους αν οφείλουν ή όχι, Μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα, τα κεντρικά του Δήμου Ηρακλείου και επίση μπορούν να προσέλθουν στον πέμπτο όροφο τη Ανδρόγειο, έτσι ώστε να δουν διαζώσει αν πραγματικά οφείλουν και αν οφείλουν να δουν τη δυνατότητα της ρύθμισης από 12 έως 24 δόσεις, όπου μπορούν οι δήμοι να ρυθμίσουν τις δόσεις των, των δημοτών ή να προσφύγουν σε ενστάσεις αν πιστεύουν ότι αυτές οι επιδόσεις δεν έγιναν ποτέ, δηλαδή τα πρόστιμα αυτά δεν έφτασαν ποτέ στην κατοικία που έχουν δηλώσει ο Αντιδήμαρχος κάλεσε τους οφιλέτες να σπεύσουν να ενημερωθούν για τυχόν οφειλές που έχουν προς το Δήμο και να δρομολογήσουν την αποπληρωμή των χρεών τους. Διαφορετικά το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα μετά το Πάσχα έρχονται αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και αφημή. Πάνω 50 ευρώ θα προβούμε στη διαδικασία κατάσχεσης λογαριασμών και πάνω από 300 ευρώ θα δεσμεύεται και διοικητικά δηλαδή το άφημι των πολιτών. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, δεν είναι ο σκοπός μας, δεν είναι η κουλτούρα μας ε, να δημιουργήσουμε αναστάτωση ε, στην κοινωνία και μάλιστα στα πρώτα μας βήματα, όμως είμαστε υποχρεωμένοι γιατί οι υπηρεσιακοί λογοδοτούν εάν δεν καταφέρουν να εισπράξουν τα ανίσπρατα στους Για να μην βρεθούν προεκπλήξεως, οι δημότες μπορούν είτε να μεταβαίνουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέσω της ιστοσελίδας iraklio.gr Μπαρ είτε να παίρνουν τηλέφωνο στα γραφεία της υπηρεσίας. Οι, οι, δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι είναι από 12 έως 24 δόσεις. Ε, ταυτόχρονα εμείς πιέζουμε και την κεντρική κυβέρνηση μέσω της ΚΕΔΕ να δούμε να, στην πορεία να δούμε πώς μπορεί να γίνει μια πιο γενναία ρύθμιση μεγαλύτερη δυνατότητα και, και, για την εισπραξιμότητα αλλά και για τους πολίτες και αυτό είναι σε εξέλιξη αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο ε, το ένα δεν είναι το άλλο. Θα πρέπει να προστρέξουν οι πολίτες οι συνδυμότητες μας και να δουν πραγματικά τους οφειλές τους, να ρυθμίσουν και στην πορεία αν γίνει μια πιο γενναία ρύθμιση θα ενταχθούν αυτομάτως στη γενναία ρύθμιση. αυτό όμω που θέλω να κρατήσει η κοινωνία του Ηρακλείου, η συνδυμάτη μα, είναι ότι δεν έχει να κάνει μια πολιτική απόφαση, μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει να κάνει με νόμου του κράτου, με του νόμου του κράτου, με του οποίου όλοι είμαστε δεσμευμένοι να του υπηρετήσουμε.